Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα είδος νάρκης σου απόψε, με το οποίο είδος αυτό δεν έχουμε ξανασχοληθεί σε βιντεάκι εδώ στο κανάλι μας, στο ψυχοεκπαιδευτικό. Εργοσιομανής νάρκισσος. Και ο τίτλος του βίντεο είναι «Εργασιομανής νάρκισσος αυτός, πλήρως συνεξαρτώμενη εγώ, τελεία». Καλησπέρα, Θέκλα μου. Ελπίζω να είσαι καλά. Είμαι καλά. Ευχαριστώ. Ήρθε η στιγμή να στείλω κι εγώ mail. Πριν όμως από αυτό, θα ήθελα να σου πω πως τα βράδια σε ακούω τα βίντεό σου και πάντα με ηρεμείς. Τα λες απλά και κατανοητά, σε γνώρισα όταν χώρισα και με βοήθησες πολύ. Χαίρομαι. Χαίρομαι πολύ να βοηθώ, πραγματικά. Μου άλλαξες τη ζωή κυριολεκτικά. Άλλη μια περίπτωση συνεξαρτώμενης και εγώ, φυσικά, με πατέρα νάρκη σου. Είναι κλασικό, all time classic. Όλη τη γη είσαι ενεξαρτώμενη, είτε πατέρα νάρκισσο, είτε μητέρα νάρκισσο και η διπλά τυχερή, το διπλό jackpot και πατέρα και μητέρα νάρκισσο. Έχω βιώσει ψυχική και σωματική βία από την εφηβεία από τον πατέρα μου, λυπάμαι αγάπη μου πολύ, λυπάμαι. Με μια μητέρα βράχο που με έμαθε να είμαι ανεκτική, να κάνω υπομονή, και όλα αυτά που σε βάθος χρόνου με κάνανε βούτυρο στο ψωμί για κάποια συσσαγωγικά καλά παιδιά, ακριβώς όπως το λες. Η μητέρα η βράχος, η ανοιχτική και η υπομονετική, κάνει μια κόρη με το παράδειγμα της, γιατί τα παιδιά μαθαίνουν με το παράδειγμα μας κυρίως, κάνει μια κόρη που είναι ψωμί στο βούτυρο των παλιόπαιδων και των παλιονάρχη σου. Αυτά για τις μανούλες που δεν χωρίζετε για το καλό των παιδιών σας, που δεν χωρίζετε γιατί να μην είναι τα παιδιά σας παιδιά χωρισμένων γονέων. Ακούστε αυτές τις κραυγές των ενηλίκων παιδιών που οι γονείς τους δεν χώρισαν. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχει παιδιά που οι γονείς τους χώρισαν και δεν κουβαλούν τραύματα και ψυχικά ζητήματα, εννοείται, αλλά το να μην χωρίζεις έναν άρχισο γιατί έχεις παιδιά μαζί του και είναι κρίμα τα παιδιά να είναι, παιδιά χωρισμένων γονιών, αν το κάνεις από αυτό το κοινωνικό στερεότυπο, βλάπτεις τα παιδιά σου, δεν τα βοηθείς. Και όσες ακούτε αυτό το βίντεο ή όσοι ακούτε αυτό το βίντεο και έχετε προβληματισμούς σε σχέση με το διαζύγιο και τα παιδιά, κάντε ένα search στο κανάλι, γράψτε το όνομά μου Θέκλα, διαζύγιο, παιδιά, και θα σας βγάλει πολλά βίντεο. Οι σχέσεις μου με το άλλο φίλο πάντα δύσκολες. Ο πρώτος πήγε με τη φίλη μου και την παντρεύτηκε ενώ εικέτευε να το συγχωρέσω. Τι θράσος, πραγματικά, τι θράσος. Και αυτός και τι θράσος και η φίλη σου. Σε καμιά περίπτωση δεν φτιάχνουμε σχέση με το φίλο της φίλης μας. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Δεν πάει να είναι χρυσός, δεν ξέρω εγώ τι να είναι, δεν τα φτιάχνουμε μαζί του. Αυτή είναι βασική κανόνες ανάμεσα στους ανθρώπους που είναι φίλοι. Και ούτε με την φίλη του φίλου μας κάνουμε σχέση. Πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε. Να σεβόμαστε τη φιλία που είναι ιερή και να σεβόμαστε και την εμπιστοσύνη που μας δείχνει κάποιος άνθρωπος να δημιουργήσει σχέση μαζί μας. Σεβασμός. Σεβασμός. Τι θράσος αυτός όντως και τι θράσος και εντός αγωγικών φίλοι σου. Γιατί η συνεξάρτηση παρατηρείται και στις φιλίες μας. Βεβαίως, βεβαίως. Όχι μόνο στις ερωτικές μας σχέσεις. Βεβαίως. Δεύτερη περίπτωση. Σωματική βία που ευτυχώς με το πρώτο χαστούκι έφυγα. Μπράβο. 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 Κανονικά πρέπει να φεύγουμε πριν από το πρώτο χαστούκι. Γιατί υπάρχουν και ενδείξεις ψυχολογικής βίας πριν από τη σωματική βία, αλλά τουλάχιστον αν έχεις φύγει στο πρώτο χαστούκι, όχι, τουλάχιστον το γεγονός ότι έφυγες στο πρώτο χαστούκι, γιατί δεν αμφισβητώ το ότι έχεις φύγει, καλό είναι γι' αυτό. Τρίτη περίπτωση, αυτή που θα συζητήσουμε. Κρυφός νάρκισσος και εργασιομανής. Έφευγε πρωί, γύρνα και βράδυ. Δεν ήθελε να περνάμε χρόνο μαζί, χωρίς στόχους για μας, απλώς συγκάτοικη. Τον ικανοποιούσε να δουλεύει και να κάνει κομπόδεμα. Να συμπληρώσω ότι ήταν το παιδί που έτρεχε για τη χείρα μαμά 55 ετών νεότατη και αδερφή παντρεμένη με παιδί και άντρα. Έφυγα, Θέκλα μου. Δεν άντεξα. Και πολύ καλά έκανες. Εκείνος επιμένει πως με αγαπά, παραμένει όμως στις υποσχέσεις. Future faking. Στο μέλλον θα. Αυτή είναι η στρατηγική των νάρκισσων. Τώρα δουλεύω πολύ για να φτιάξω τη δουλειά μου, να φτιάξω την εταιρεία μου. Στο μέλλον θα. Θα και θα. Το θα το φάγανε πολύ και δεν χόρτασε κανείς.
Μετά από χρόνια και πλέον στα 40 έχω πάθει σοκ. Γυρίζω το κεφάλι και παρατηρώ πως όλες οι σχέσεις μου ήταν κακοποιητικές. Join the club. Join the club γιατί πολλοί βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Όταν συνειδητοποιήσω ότι είσαι συνεξαρτώμενο πρόσωπο, όταν συνειδητοποιήσω ότι έχεις συνεξαρτητική προσωπικότητα, τότε αξιολογείς και διαφορετικά τις σχέσεις σου. Και αναλαμβάνεις και την ευθύνη του εαυτού σου βεβαίως. Γιατί αυτό κάνουμε στο κανάλι αυτό. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη του εαυτού μας. Βελτιώνουμε τον εαυτό μας. Ενισχύουμε τον εαυτό μας. Προκειμένου να μην ξανακάνουμε παρόμοια λάθη και παρόμοιες λαθασμένες επιλογές. Μπορείς να μας μιλήσεις για την εργασιομανία και το πόσο καταστροφική μπορεί να είναι για μια σχέση. Τι κρύβεται πίσω από αυτό? Πίσω από αυτό κρύβεται η αποφυγή. Η αποφυγή της σύνδεσης. Αυτό κρύβεται πίσω από την εργασιομανία, η οποία εξελίσσεται έτσι μέσα σε μια σχέση. Είναι διαφορετικό να είσαι εργασιομανής όταν ζεις μόνος και διαφορετικό να είσαι εργασιομανής όταν είσαι μέσα σε σχέση. Πρώτη φορά βλέπω τέτοιον τύπο άντρα και σου εύχομαι να μην ξαναδείς βεβαίως. Σε ευχαριστώ αν θελήσεις κάν το βίντεο, σε νιώθω φίλη μου να γελάς δυνατά και να περνάς όμορφα. Τι ωραία ευχή αυτή, να γελάς δυνατά και να περνάς όμορφα. Της λέω και εγώ πίσω, γράψε μου λίγα παραπάνω για αυτόν τον εργασιομανή τύπο. Τώρα αυτόν τον εργασιομανή τύπο να μάθουμε τι τύπος είναι. Και μου γράφει λοιπόν η φίλη. Θέκλα μου, απλώς δεν υπήρχα στο σπίτι που είχαμε νοικιάσει μαζί. Ελεύθερος επαγγελματίας εκείνος και πλέον με δική του εταιρεία, με συνέτερο μαζί. Όταν το γνώρισα ήταν άνεργος και τον στήριζα πολύ ψυχολογικά μέχρι να βρει εργασία και σε ξεπλήρωσε μετά. Ωραία, ωραία, τι ωραία. Με την καινούργια εργασία του λοιπόν, ξεκινούσε 6 το πρωί και επέστρεφε στις 11 το βράδυ, γιατί όπως σου είπα ήταν ελεύθερος επαγγελματίας. Εγώ σχολούσα νωρίτερα και έτσι σε μια περιοχή μακριά από τους δικούς μου τους φίλους και χωρίς να οδηγώ, προσπαθούσα να δείξω πώς μπορώ να κρατήσω το σπίτι μας. Έκανες και εσύ την καλή νοικοκυρά, τη δούλα και την κυρά. Ειρωνικά το λέω τη δούλα και την κυρά. Ούτε θεωρώ ότι είναι κακό πράγμα αν είναι κάποια γυναίκα κακή νοικοκυρά. Το έχω τονίσει όμως πολλές φορές ότι θεωρώ πως στη σημερινή εποχή που εργάζονται και οι άνδρες και οι γυναίκες, δεν μιλάμε πλέον για καλές νοικοκυρές, μιλάμε για καλούς νοικοκυρούς και καλές νοικοκυρές μαζί. Να μοιραζόμαστε τις δουλειές του σπιτιού. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το ηθικό, το ευγενές και το φυσικό. Εφόσον δουλεύουμε και οι δύο έξω από το σπίτι, να δουλεύουμε και οι δύο μέσα στο σπίτι. Διαφορετικά, να μένει μόνος το καθένας, να κάνει μόνος του τις δουλειές του. Και να ξεβρωμίζει μόνος του τον εαυτό του. Να μην τον ξεβρωμίζει ο άλλος και να μην τον μαγειρεύει ο άλλος και να μην τον τρέχει έξω πίσω ο άλλος. Έξω από το σπίτι, ντροπαλός συνεσταλμένος. Α, ευάλωτο ναρκισσιστή θυμίζει αυτός, κρυφονάρκης όντως. Και μέσα διάφορος επικριτικός. Παραμελητικός ναρκισσός. Εγώ ήμουν η αργόσχολη, κατά την άποψή του, γιατί δούλευα σιγά, ένα εξάωρο, ενώ εκείνος ήταν ο σωστός που δούλευε από το πρωί ως το βράδυ. Βεβαίως, πως τολμούσες να μην δουλεύεις κι εσύ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έμενε μια Κυριακή για μας σαν ζευγάρι και όπως ήταν φυσικό μου έβγαινε ένταση και παράπονο. Πολύ φυσιολογικό είναι να σου βγαίνει ένταση και παράπονο. Όταν αυτή τη μια Κυριακή θα πήγαινε για δουλειές στο χωριό του ή θα έβγαινε με φίλους του. Ήμουν αόρατη και είχε παθητική επιθετικότητα απέναντί μου σε κάθε προσπάθεια μου για επικοινωνία. Μεγάλωνα και ήθελα οικογένεια. Έφτανα τα 38 και εκείνος ήταν 35. Το μεγάλο σοκ το έπαθα όταν πήγα για εξετάσεις στον γυναικολόγο τυχαία και ανακάλυψα πως έχω ζήτημα με τα ωάρια μου. Ο γιατρός μου είπε να μην χάνω πολύτιμο χρόνο. Πιέστηκα, έκλαιγα, περνούσα κατάθλιψη. Όμως εκείνον τον ενδιέφερε μόνο η δουλειά του. Βεβαίως, η δουλειά του θα τον ενδιαφέρει. Θα τον ενδιαφέρει το να κάνει οικογένεια? Θα τον ενδιαφέρει το να φέρει παιδιά στον κόσμο? Όχι. Αυτός δουλεύει. Πώς θα κάνει οικογένεια μαζί σου? Πώς θα κάνει οικογένεια με μια γυναίκα με την οποία δεν συνδέεται και μια γυναίκα την οποία αποφεύγει επιμελώς? Την οποία προφανώς χρησιμοποίησε να τον στηρίξει μέχρι να
ξεκινήσει να δουλεύει και μετά βγάζει τα αποθυμένα του επάνω της. Την παραμελεί και την επικρίνει ταυτόχρονα. Η παραμελητική νάρκηση είναι ιδιαιτέρως επικριτική προς τις συντρόφους τους ή τους συντρόφους τους, εάν είναι γυναίκες. Αυτή η κατάσταση συνεχιζόταν νομίζω πως το σπίτι μας... Αυτή η κατάσταση συνεχιζόταν. Νομίζω πως το σπίτι μας το έβλεπε πλέον σαν ξενοδοχείο για ύπνο και φαΐ. Δεν είχε οικονομικά προβλήματα, Θέκλα μου. Όμως τον ικανοποιούσε να είναι όλη μέρα στη δουλειά. Να μιλάει για τα έργα που έφτιαχνε με καμάρι και να τα παιχτίνει. Επίσης να σημειώσω πως αν τύχαινε να ασχολούσε νωρίτερα, περνούσε από τη μητέρα του και όχι από το σπίτι μας. Να φάει, να πιει καφέ, να της πετάξει τα σκουπίδια. Και εγώ σε όλα μόνη, γιατί εκείνη ήταν χείρα. Και νάρκισσος και εργασιομανής και παραμελητικός νάρκισσος και μαμόθρευτος και ειδίποδας. Όλα τα είχε αυτό το παιδί. Μα γιατί το χώρισες, απορώ. Πάντα τελευταία και καταϊδρωμένη, Θέκλα μου. Αυτός μου έλεγε πως θα γίνουν όλα. Future faking. Στο μέλλον. Θα. Όμως δεν έκανε τίποτα για να αλλάξει την κατάσταση. Δεν μείωνε ώρες εργασίας. Δεν έκανε τίποτα για μας, διακοπές, όνειρα, κάτι. Όχι, δεν έκανε, γιατί εσείς ως ζευγάρι δεν είσαστε σημαντικοί, γιατί γι' αυτό δεν ήταν σημαντική η ερωτική ή συναισθηματική σας σχέση. Εσύ δεν ήσουν σημαντική γι' αυτό. Σημαντικότερος ήταν ο εγωκεντρισμός του, σημαντικότερος ήταν ο ναρκισισμός του, σημαντικότερο ήταν να νιώθει σπουδαίος στη δουλειά. Έφτασα με το ζόρι στην πόρτα, γυρίζοντας το κλειδί παρέα με δύο κρίσεις πανικού. Όταν γύρισα στο πατρικό μου πίσω, ένιωθα κουρασμένη, εξαντλημένη. Δεν υπήρχα, σαν να πέθανα. Έτσι μας κάνουν οι παραμελητικοί νάρκισσοι. Μας ρουφούν όλη μας την ενέργεια και όλη την ικμάδα ζωής. Όλοι όμως, όλοι. Γιατί ο κόσμος γυρίζει γύρω από αυτούς και εμείς πρέπει να γυρίζουμε γύρω από αυτούς και να υπηρετούμε όλες τις ανάγκες και να σκάμε και να μην ζητάμε τίποτα. Και να βγάζουν και τα νεύρα τους επάνω μας. Και να μας λένε κιόλας ότι είμαστε και παράλογοι και παράλογες όταν ζητάμε τα αυτονόητα. Σκότωσα μόνη μου τον εαυτό μου με την ανοχή μου. Αυτό ξαναπες το. Σκότωσες μόνη σου τον εαυτό σου με την ανοχή σου. Το γελαστό κορίτσι που ήμουν δεν υπήρχε πια. Πόσο σε καταλαβαίνω να ξέρεις. Πόσο. Αισθανόμουν σαν να μου τράβλαβαγε το χαλί και τον ικανοποιούσε να πέφτω. Ήθελε την προσοχή μου. Καλή ή κακή δεν ξέρω αρκεί να την είχε. Ναι, αυτό ήθελε, την προσοχή σου. Ήθελε την προσοχή σου και ήθελε όλα να γυρίζουν γύρω από αυτόν. Να μην υπάρχεις εσύ. Να υπάρχει μόνο αυτός και μόνο οι δικές του ανάγκες και μόνο αυτές να ικανοποιούνται με όποιο τρόπο τις έβλεπε αυτός τις δικές του ανάγκες. Ξέχασα να σου πω πως η μητέρα του στα μάτια του είχε βρει τον άντρα που έχασε γιατί την εξυπηρετούσε. Το παιδί για όλες τις δουλειές. Ναι, βεβαίως. Συναισθηματική μομιξία, ειδίποδας ο τύπος. Ειδίποδας. Αλλά δεν φταίει η μάνα του. Αυτός φταίει. Ήθελα να κάνω οικογένεια, Θέκλα μου. Τώρα έχω πάει στο άλλο άκρο. Τους άντρες τους βλέπω και νιώθω πως βλέπω κουρνοκεφαλές αντί για τα πρόσωπά τους. Αυτό είναι επειδή είσαι απογοητευμένη και επειδή είσαι πληγωμένη. Σε καμία περίπτωση δεν είναι όλοι οι άντρες έτσι. Και σε καμία περίπτωση δεν είναι όλοι οι άντρες νάρκισσοι. Δεν είναι όλοι οι άντρες εργασιομανείς. Δεν είναι όλοι οι άντρες παραμελητικοί. Υπάρχουν και καλοί άντρες. Αλλά για να τους δούμε αυτούς πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε τον νάρκισσο, τον κρυφονάρκισσο και να χτυπάνε πεταλούδες. Στην καρδιά μας, στο στομάχι μας. Πρέπει να σταματήσουμε όλες αυτές τις βλακίες με τις ψυχοπαθολογικές έλξεις. Και να επιλέγουμε σύντροφο με βάση τη ψυχική του υγεία. Και όχι με βάση τη ψυχοπαθολογία του και πώς αυτή η ψυχοπαθολογία του θα ταιριάξει με τη δική μας ψυχοπαθολογία. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να δουλεύουμε πάνω στο να βελτιώνουμε τον εαυτό μας, να ενδυναμώνουμε τον εαυτό μας και να καταπολεμήσουμε τη συνεξάρτησή μας. Εξαιρετικά σημαντικό. Γιατί αν εμείς καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε τη συνεξάρτησή μας και είμαστε συνεχώς σε επιφυλακή ώστε να μην λειτουργούμε συνεξαρτητικά, δεν υπάρχει περίπτωση να παραμείνουμε με έναν άρχισο. Ακόμα και να κάνουμε το λάθος να βγούμε και ένα και δύο και τρία ραντεβού μαζί του, θα τον αναγνωρίσουμε και θα τον στείλουμε να πάει στη μάνα του. Εμά. Και συνεχίζει.
Και συνεχίζει τα ερωτήματα η φίλη. Εργασιομανής κρυφός νάρκισσος ή δεν κόπηκε ποτέ ο ομφάλιος λόρος Θέκλα μου. Όλα μαζί. Και εργασιομανής και κρυφονάρκισσος και παραμελητικός νάρκισσος και Ιδίπους. Και τύρανος. Όχι μόνο Ιδίπους αλλά και τύρανος. Σε ευχαριστώ για την τεράστια υπομονή σου. Αγάπη μου, εσύ έχεις τεράστια υπομονή που άντεξες αυτό τον μαλακά. Τεράστια όμως. Σου στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά, μια συνεξαρτώμενη που κάθε μέρα βρίσκει έναν λόγο παραπάνω να αγαπά τον εαυτό της και να τον συγχωρεί για όσα επέτρεψε να της συμβούν. Καλό βράδυ, αγαπημένη μου. Αγάπη μου, αγάπη μου, λοιπόν, εστιάζεσαι στον εαυτό σου, εστιάζεσαι στη ψυχοθεραπεία και στην ενδύναμωση και βγάζεις πλάνο για το τι ακριβώς θέλεις να κάνεις με τη ζωή σου. Είσαι 40 χρονών. Είσαι σε μια ηλικία στην οποία θέλεις, όπως είπες, επιθυμείς να κάνεις οικογένεια, επιθυμείς να φέρεις παιδιά, παιδί ή παιδιά στον κόσμο. Η γνώμη μου είναι, μετά που θα κάνεις την ψυχοθεραπεία σου και θα επανέλθεις από τη συνεξάρτηση, να δεις τι θα κάνεις και με το ζήτημα της τεκνοποίησης. Μίλησε με τον γυναικολόγο σου για αυτό το θέμα που μου ανέφερες, δεν το διάβασα ακριβώς όπως το έγραψες για να μην προδώσω την ταυτότητά σου, όπως και άλλα στοιχεία δεν τα έχω γράψει ακριβώς όπως τα έγραψες για να μην προδώσω την ταυτότητά σου. Ρώτησε με τον γυναικολόγο σου για τη διαδικασία κατάψυξης οαρίων. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσεις το ότι για τα επόμενα 15 χρόνια να μπορείς, εάν βρεις τον κατάλληλο σύντροφο ή εάν αποφασίσεις να κάνεις παιδί μόνη σου, να μπορείς να κάνεις παιδί. Άρα η γνώμη μου είναι ψυχοθεραπεία, ενδυνάμωση, αποθεραπεία από τη συνεξάρτηση και κατάψυξη οαρίων. Ευτυχώς η ιατρική επιστήμη δίνει εργαλεία τα οποία βοηθούν τους ανθρώπους στη σημερινή εποχή να βελτιώσουν τη γονιμότητα τους και να παρατείνουν το διάστημα στο οποίο μπορούν να γίνουν γονείς. Για τους άνδρες δεν υπήρχε ηλικιακό πρόβλημα έκτοτε, για τις γυναίκες όμως υπήρχε το ζήτημα της εμμηνόπαυσης και το ζήτημα το ότι από μια ηλικία και μετά είναι λιγότερες οι πιθανότητες να συλλάβουν με φυσικό τρόπο. Η κατάψυξη οαρίων είναι μια μέθοδος η οποία συστήνεται για γυναίκες οι οποίες είναι σε μια ηλικία που θέλουν να κάνουν παιδιά, αλλά δεν έχουν κατάλληλο σύντροφο. Άρα φυλάγοντας τα οαριά τους, επιτρέπουν στον εαυτό τους την ευχέρεια στα επόμενα χρόνια να κάνουν ό,τι κρίνουν ότι είναι καλύτερο για αυτές και για το παιδί που θα φέρουν στον κόσμο. Ξαναλέω, μπορεί να φυλάξει μια γυναίκα τα οάρια, να τα καταψύξει και στη συνέχεια όταν συναντήσει έναν κατάλληλο σύντροφο να χρησιμοποιήσουν εκείνα τα καταψυγμένα οάρια για να κάνουν παιδί με εξωσωματική ή εάν δεν συναντήσει κατάλληλο σύντροφο ή αν αποφασίσει ότι θέλει να φέρει ένα παιδί μόνη της στον κόσμο, να κάνει παιδί με δότη. Το οποίο το βρίσκω πολύ πιο έντιμο το να κάνει μια γυναίκα παιδί με δότη, παρά να κάνει παιδί με έναν άνδρα που καταλαβαίνει από την αρχή ότι δεν ταιριάζει για να είναι σύντροφός της και δεν ταιριάζει για να είναι πατέρας του παιδιού της. Επειδή έχουμε ακούσει και τέτοιες κουβέντες τελευταίο στο χθεσινό βραδινό vlog, μας έλεγε η φίλη που χώρισε από τον Άρχισο και πήρε το σκυλάκι της και πήγε πίσω στο πατρικό της έτσι λίγο να ξεκουραστεί μέσα στη φύση, ότι της έλεγαν οι γείτονες πάρε έναν πλούσιο, κάνε ένα παιδί μαζί του και μετά τον παρατάς. Αυτές δεν είναι σοβαρές κινήσεις σοβαρών ανθρώπων που θέλουν να τεκνοποιήσουν. Θέλω να πω το εξής, ότι θεωρώ ότι και οι γυναίκες και οι άνδρες, εάν θέλουν συνειδητά να γίνουν γονείς και δεν υπάρχει κατάλληλος σύντροφος, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την επιστήμη, τη σύγχρονη ιατρική, προκειμένου να γίνουν μονογονείς. Και όπως έχουμε μονογονιούς με φυσικό τρόπο, δηλαδή ζευγάρια που χωρίζουν και μένει ο πατέρας μόνος του με τα παιδιά ή η μητέρα μόνη της με τα παιδιά, ή ζευγάρια στο οποίο επέρχεται ο θάνατος του ενός γονέα και μένει ο πατέρας μόνος του με τα παιδιά ή η μητέρα μόνη της με τα παιδιά, έτσι και με τεχνητό τρόπο στη σημερινή εποχή μπορούν να υπάρξουν μονογονείς. Και δεν διακρίνω φύλα και δεν διακρίνω ερωτικούς προσανατολισμούς. Και για όσους χθες έκαναν ολόκληρη συζήτηση κάτω από ένα σχόλιο, κάτω από το βίντεο
για την ομοφιλοφιλία και για το αν είναι καλή ιδέα ζευγάρια του ιδίου φίλου, ομόφυλα ζευγάρια να υιοθετούν παιδιά ή ένας ομοφιλόφιλος πατέρας να μεγαλώσει παιδιά ή μια ομοφιλόφιλη μητέρα να μεγαλώσει παιδιά. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω το άρθρο, το link, τον σύνδεσμο για ένα άρθρο που αναφέρεται στην ανακοίνωση 55 ακαδημαϊκών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που δηλώνουν ως ακαδημαϊκοί και επιστήμονες την άποψή τους επί του ζητήματος της υιοθεσίας παιδιών από γονείς που δεν ανήκουν στην κλασική αγία ελληνική οικογένεια. Ξαναλέω εξ αφορμής του εχθεσινού βίντεο αλλά και το σημερινό βίντεο όπως και όλα τα βίντεο απευθύνονται σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, ερωτικού προσανατολισμού και οποιασδήποτε άλλης κατάστασης. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι ίδιες παντού. Νάρκισσοι μπορεί να είναι και άνδρες, μπορεί να είναι και γυναίκες. Συνεξαρτώμενοι μπορεί να είναι και άνδρες, συνεξαρτώμενες μπορεί να είναι και γυναίκες. Δεν διαχωρίζουμε φύλα στο κανάλι αυτό, δεν βάζουμε τους ανθρώπους σε κατηγορία. Ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, έχει τη δική του προσωπικότητα, έχει τη δική του ψυχολογική ιστορία και τους δικούς του λόγους γιατί λειτουργεί όπως λειτουργεί. Και όλοι οι άνθρωποι που είμαστε εδώ με σκοπό να εξελιχθούμε, να γίνουμε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας και να τα καταφέρουμε καλύτερα στις διαπροσωπικές μας σχέσεις διαμέσου της ψυχοεκπαίδευσης. Όμως θα τονίσω, όπως τονίζω και σε άλλα βίντεο, ότι σε καμία περίπτωση τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο δεν μπορούν να υποκαταστήσουν είτε τη διάγνωση από έναν ειδικό ψυχικής υγείας, είτε τη ψυχοθεραπεία. Την αγάπη μου σε όλους. Α, ξέχασα! Ξέχασα. Τι ήθελα να πω. Θέλω να πω ότι και εγώ είμαι εργασιομανής. Αυτή τη στιγμή που τελειώνω αυτό το βίντεο είναι 2 και 11 το πρωί της Δευτέρας. 8 Αυγούστου 2022. Ναι. Το τελειώνω η ώρα 2 και 11 το πρωί. Γιατί τελείωσε η ώρα 1 και 10 το πρωί το βίντεο για τη συμμετοχή που βγαίνει κάθε Δευτέρα. Και εγώ είμαι εργασιομανής. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μου. Και ιδιαιτέρως το να φτιάχνω βίντεο για το κανάλι μας, το να απαντάω στα σχόλια, το να απαντάω στα email, μ' αρέσει πάρα πολύ. Όμως, κάθε φορά που δεν είμαι μόνη μου, όπως για παράδειγμα γνωρίζετε ότι είχα ένα γάμο που διήρκησε μαζί με τη σχέση 4 χρόνια και τελείωσε το 20, βάζω προτεραιότητα τη συντροφική μου σχέση. Όχι ότι παρατάω τη δουλειά μου, όχι ότι δεν θα φτιάξω βίντεο, όχι ότι δεν θα απαντήσω στα μηνύματα, αλλά προγραμματίζομαι πολύ πιο αυστηρά όταν είμαι σύντροφος, προκειμένου να υπάρξει ελεύθερος χρόνος, όχι για τον σύντροφό μου, για μένα και τον σύντροφό μου, για το ζευγάρι μας. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό πράγμα ο ασφαλής, υγιής ερωτικός δεσμός, ψυχικός δεσμός, για την ευημερία των ενηλίκων, και αυτό το λέμε και στο βιβλίο «Κράτα με σφιχτά» που το βλέπετε εκεί πίσω που το διαβάζουμε στη συμμετοχή. Και όσες φορές υπήρξα σε σχέση ή σε γάμο, έβαζα προτεραιότητα όχι τον άλλον άνθρωπο, έβαζα προτεραιότητα τη σχέση σε συγκεκριμένες ώρες, δηλαδή έβαζα ωράριο στον εαυτό μου. Τώρα επειδή είμαι μόνη, κάνω το ωράριό μου αλλά κέφα. Κοιμάμαι περίεργες ώρες, ξυπνώ περίεργες ώρες, ξέρω ότι είμαι εγώ και το σκυλί μου, ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και το βγάζουμε το πρόγραμμα όπως μας έρθει. Εάν όμως ήμουνα σε σχέση, δεν θα καθόμουν η ώρα 2 και 4 το πρωί να τελειώνω αυτό το βίντεο. Θα είχα φροντίσει να ξυπνήσω πρωί, πιο πρωί από τον σύντροφο και θα το έκανα, εάν είχα σύντροφο που συγκατοικούσαμε μαζί. Εντάξει. Το σκέφτηκα αυτό όταν διάβαζα την ιστορία με τον εργασιομανή νάρκισσο, γιατί λέω και εγώ είμαι εργασιομανής, μεταξύ μου και νάρκισσος και να μην το ξέρω. Ελπίζω πως όχι. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι έχω υπάρξει συνεξαρτώμενη και έχω μια έντονη τάση προς τη συνεξάρτηση. Όπως και να έχει. Και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εργασιομανείς από τη φύση τους, όταν σέβονται και αγαπούν το ζευγάρι τους, βρίσκουν χρόνο. Και αυτό το βλέπω και στην πολύ αγαπημένη μου φίλη και συνεργάτη και κουμπάρα, τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, η οποία είναι παντρεμένη και έχει ένα πολύ καλό γάμο, δόξα τω Θεώ,
ότι πολλές φορές θα μου στείλει μήνυμα και θα μου πει πρέπει να τελειώσουμε την ομάδα που κάνουμε ακριβώς την ώρα μας, γιατί μετά πρέπει να φάμε την οικογένεια. Βάζει την οικογένεια της προτεραιότητα και πολύ καλά κάνει. Πάρα πολύ καλά κάνει. Όσες πολλές ώρες και να δουλεύει, βρίσκει χρόνο πάντα για την οικογένειά της. Με τον ίδιο τρόπο, θεωρώ ότι οποιοδήποτε μπορεί να έχει στη φύση του το να δουλεύει πολύ και να αγαπάει τη δουλειά του, άμα πραγματικά είναι μέσα σε μια σχέση, άμα έχει την ικανότητα να αγαπάει και να αγαπιέται, άμα έχει συνδεσιμότητα, θα προγραμματίσει το χρόνο του ώστε να δώσει την αξία που δικαιούται η σχέση του, η συντροφική του σχέση, ο εαυτός του και ο σύντροφος του μέσα σε αυτή τη σχέση. Τώρα σας χαιρετώ. Φιλιά.